συνεχώς τη θεσμών και διαφάνειας να μου δώσουν τη σύμβαση του ΟΠΑΠ. Έκανα κανονικά κοινοβουλευτικό έλεγχο. Συνέχισα δηλαδή να λέω και να πράττω αυτά και να ζητώ. Αυτά τα οποία ζήτησα τις λίστες, κατέθεσα λίστες, του κατέθεσα του ιδίου όλη την ιστορία με την DJ και με τις συχνότητες, ένα σχέδιο για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν τα κανάλια. Έτσι, για να είμαστε όλοι εντάξει, για να μπορούν να υπάρχει ελευθεροτυπία, για το πώς πρέπει να λειτουργήσει αυτή η ΕΡΤ, η οποία έχει καταντήσει το πιο καθεστωτικό εργαλείο και την πληρώνουμε 7 ευρώ τώρα μέσα στο τιμολόγιο. Έτσι, άρα έχουμε κριθεί όλοι μας. Κρίθηκε και ο Τσίπρας, να. Κρίθηκε και η Μακρύ. Το θέμα είναι όμως το εξής. Να μείνω στο χρήμα. Ναι. Και να πάω στο θέμα το που μου γίνεται η απορία μεγάλη. Στρατηγείο έχετε στην Κοζάνη ή στην Αθήνα? Στρατηγείο έχουμε παντού, γιατί είμαστε και αυτό το παντού που σημαίνει χρήμα. Και από πού έρχεται το χρήμα? Δεν έχω χρήμα. Ναι, αλλά πώς, αν το στρατηγείο είναι στην Αθήνα, πρέπει να νοικιάσετε κάποια γραφεία, να κάνετε το ένα, να κάνετε το άλλο. Πώς, το μόνο που έχουμε που είναι site. Mm-hmm. Λειτουργούμε, έχουμε ένα page στο Facebook και ένα Twitter που είδαμε πριν από λίγο ότι έφτιαξαν και ένα δεύτερο λογαριασμό. Δηλαδή εσείς, έχετε έδρα στην Κοζάνη στην ουσία? Εγώ έχω, δεν έχω, γιατί το πάτε στην Κοζάνη, εγώ μένω στην Αθήνα πολλά χρόνια καταρχήν. Εκεί δεν είναι. Συγγενείς μου, οι γονείς μου και είμαι από εκεί. Μένουν εκεί και είμαι εγώ από εκεί. Όλα αυτά που εκεί βγάλαμε είναι με προσφορές και με ό,τι ήξερε ο κάθε ένας και προσφέρει και έτσι θα συνεχίσουμε. Εμείς δεν έχουμε ούτε νταβατζίδες. Όπως είχαν αυτοί και έλεγαν δεν έχουμε. Δεν έχουμε ούτε το σύστημα το οποίο είναι όλα απέναντι. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Όλοι θέλετε να διστάρτε την πολιτική σας δύναμη, κυρία Μακρύ? Ας πούμε το έκανε διαφημιστής που το προσέφερε από μόνος του και το δούλεψε ομάδα. Το σποτάκι το έκαναν παιδιά τα οποία ξέρουν και ο Σεραφημίδης που τον ευχαριστώ πολύ δάνεισε τη φωνή του. Για να κάνουμε τα σποτ χωρίς δηλαδή να ζητήσει... Δηλαδή υπάρχει μόνο ιντερνετικά αυτή τη στιγμή. Υπάρχουμε ιντερνετικά, ναι. Μόνο. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό είναι εξαιρετικά έξυπνο και εξαιρετικά σύγχρονο. Ξέρεις, καλά κάνετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γιατί θέλω να αποδείξω ότι αν βάλουμε όλοι μαζί τη δημιουργικότητά μας, νέοι άνθρωποι αλλά και νέοι στην ψυχή άνθρωποι που έχουν και την εμπειρία, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Πριν από λίγο ανεβάσαμε το πρώτο δελτίο τύπου στο Μέτωπο Νίκης. Το πρώτο δελτίο τύπου είναι ότι στηρίζει το Μέτωπο Νίκης την μήνυση που έχει καταθέσει ο κύριος Αντωνιάδης, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στην Νάπολη, κατά του Αλέξη Τσίπρα για εσχάτη προδοσία. Ούτως ή άλλως αποτελεί για την ψήφιση του Ιουλίου του 2015. Για το 2015. Γιατί εκεί που έγινε, αυτή... Εδώ είναι και το tweet το δικό σου, αν δεν κανόνας, το προηγούμενο με τον... Ναι. Παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός στον... Ξέρετε, όταν μπορείς να δημιουργήσεις, ο καθένας βάζοντας από το χρόνο του, βάζοντας αυτά που ξέρει ο καθένας μας. Για τον Μπελογιάννη. Δημοσιογράφοι και τα λοιπά, το tweet, το δικό που μπορεί σας, να γνωρίζουν να γράφουν. Όπως είπαμε, διαφημιστές. Μετά είναι το site, παιδιά τα οποία. Αυτό είναι το tweet, το δικό σας. Ο Μπελογιάννης ανήκει, ναι. Ναι, για τα εγγένεια που είχαμε και παρευρέθη. Ανήκει στους Έλληνες, σωστά το λες, όχι σε σένα προδότη. Γιατί είπε ότι ο Μπελογιάννης ανήκει στους Έλληνες, είναι τραγικό να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και κάνει μέσω στον Αλέξη Τσίπρα, στον Πρωθυπουργό δηλαδή. Ναι, γιατί αυτό είναι. Δεν είναι κάτι λιγότερο ούτε κάτι περισσότερο, είναι αυτό ακριβώς. Πάντως το έχετε πει πολλές φορές αυτό. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Έχετε κινδυνεύσει ποτέ να σας κυνηγήσουν νομικά? Πρόσεξε, διώκομαι και από τότε που δεν είναι, διώκομαι στη δουλειά μου. Έχω εκεί πέρα προσφυγές σε δικαστήρια. Προσπάθησαν να με εξοντώσουν γιατί εγώ άλλους πόρους δεν είχα. Εγώ έγινα βουλευτής, δεν είχα ούτε είμαι από τζάκι, ούτε πολιτική οικογένεια, ούτε είχα ποτέ χορηγούς. Ό,τι έκανα το έκανα με δική μου δουλειά. Mm-hmm. Και σε τρία χρόνια, σε διάστημα 2,5 χρόνων, από μια βουλευτής ενός πολύ μικρού κόμματος, έκανα την αλλαγή συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ και με έβγαλε ο κόσμος και με δίμησε και με ανέδειξε μια νέα βουλευτή και νέα πολιτικό ως πρώτη βουλευτής. Ένα νόμο ο οποίος έφερε πίσω υπουργούς και ανθρώπους που ήταν βουλευτές επί χρόνια. Έτσι, αυτό όμως εγώ το έκανα απέναντι σε ένα σύστημα. Γιατί δεν με ήθελαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν με ήθελαν με κυνηγούσαν οι ΑΝΕΛ. Εντάξει, λογικό είναι η Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αφού χάναν τις έδρες τους. Λογικό είναι πολιτικά. Είχα δηλαδή αντιπάλους όλους αυτούς. Και όμως ο κόσμος με έβγαλε πρώτη βουλευτή. Γιατί πάντα είχα τον κόσμο μαζί μου και πάντα δούλευα με τον κόσμο στην και περιοχή σας. Σκληρά. Γιατί σας τίμησαν πάρα πολύ στην φυσικά περιοχή. Φυσικά με τίμησαν όπως και αυτό λέω. Το στρατηγείο κανονικά πρέπει δεν να είναι συζητώ. Εκεί. Να σας πω κάτι. Σε τι διαφέρει η δική σας προσπάθεια από αυτήν της κυρίας Κωνσταντοπούλου? Θα το κρίνει ο κόσμος αυτό. Mm. Εγώ κάνω μία προσπάθεια η οποία έχει μεγαλύτερη συλλογικότητα και δεν είναι ούτε βιλέτη, ούτε τσιφλίκη κανένας, ούτε δικό μου. Καταρχήν εγώ όσοι θα είναι μαζί μου θα είναι μαζί μου. Δεν θα είναι στην Μακρύ ή στη Ραχίλ, θα είναι στο μέτωπο Νίκης. Και σας είπα, θα έχουν την αυτοτέλειά τους. Ό,τι κινήματα υπάρχουν, έχω κάνει ήδη και θα γίνουν και άλλες συναντήσεις και συζητήσεις με πάρα πολλά κινήματα σε όλη την Ελλάδα. Και στο Ηράκλειο είδα και εκεί κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κίνημα και δραστηριοποιούνται κατά. Εντάξει, εγώ ας το πούμε πολιτικά.
Ναι. Κατευθύνουν γιατί άλλοι δεν έχουν, ας πούμε, την εμπειρία. Αλλά στην πορεία μπορεί να έρθουν και άλλοι. Βλέπετε αντιπαλότητα μεγάλη να έχετε. Βλέπετε σύγκρουση πολύ μεγάλη. Τι εννοείται. Το ντέρμπι το μεγάλο θα είναι πλέον μεταξύ εσάς και της Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω τι ντέρμπι θα είναι, αλλά το ντέρμπι το σίγουρο θα είναι με τους προδότες. Στο ίδιο κοινό απευθύνεστε. Βλέπω ότι πάνω κάτω τα ίδια εργαλεία έχετε. Δεν είναι μόνο αυτό. Αναφέρεται συγκεκριμένα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στα κόμματα με τα οποία έχει εργαστεί στο παρελθόν, που ξαφνικά τη βλέπουν το μαύρο πρόβατο το οποίο πάει μόνο του να κινηθεί, να ανοίξει φτερά. Πού πα μακρύ, θα λένε. Να κόψουν, δεν μπορούν. Να κόψουν τα φτερά. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν. Δηλαδή, εγώ το εννοώ όταν λέω ούτε νεκροί. Δεν είναι όπως είναι ο Καμένος, θα φύγω από τη χώρα. Αν έρθει μνημόνιο, δεν ψηφίζω μνημόνιο. Φύγω από την πολιτική, από τον οικουμένη και από το διάστημα. Στο πάω στο διάστημα. Έτσι, εγώ ό,τι λέω ισχύει για πάντα. Γιατί αυτό ήταν η αρχή των Ανέλ, ας πούμε. Πραγματικά ό,τι λέω ισχύει για πάντα. Έτσι και πρέπει να επιτέλους αυτή τη χώρα να μάθουμε και οι πολίτες να ανοίξουν τα αυτιά τους και να ακούν την αλήθεια και αυτούς που τους λένε την αλήθεια. Έτσι, και όχι αυτούς τους οποίους τους χτυπάνε τις πινατούλες. Γιατί το κάνουν και οι πολίτες αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και οι πολιτικοί να τελειώνουν όταν αλλάζουν τα δεδομένα γύρω τους. Αλλά υποστηρίζουν, αλλά λένε και άλλα κάνουν. Αυτό είναι παραβίαση της εντολής. Βέβαια, φταίμε και εμείς ψηφοφόροι, να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαστε τα κορόιδα. Να σου πω κάτι, πες μου λοιπόν, αυτοί που παραβίασαν την εντολή είναι όλοι μέσα, ναι ή όχι αυτή τη στιγμή και νομοθετούν. Προφανώς. Στην Κοζάνη διαμαρτύρονται γιατί πουλάνε, λέει, τη ΔΕΗ. Τι διαμαρτύρεσαι, ποιοι είναι μέσα. Μία σύνθεση βουλευτών που όλοι ψήφισαν υπέρ της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ και μετά διαμαρτύρεσαι γιατί δεν έχεις εσύ και όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι και είναι κακοί οι πολιτικοί, αφού ό,τι φωνή είχες, την έδιωξες. Για 7.000 σταλούς δεν είμαστε βουλευτές με τη Λαϊκή Ενότητα και τον κ. Λαφαζάνη. Ο κ. Λαφαζάνης έκανε τρομερή δουλειά ως υπουργός. Έκανε μια τρομακτική ενεργειακή συμφωνία για τη χώρα, για τον South Stream, τον αγωγό, που θα έφερνε κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Και ήταν εξαιρετική η συμφωνία και αυτό το λένε και επιστήμονες, δεν το λέω μόνο εγώ. Mm-hmm. Άνοιξε ένα, όσο ήταν υπουργός, μια βιομηχανία ζάχαρης. Αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που τίμησαν, που παραιτήθηκαν από τις καρέκλες στο κάτω-κάτω. Και είναι και κάποιες ηλικίες. Mm-hmm. Η οποία σου λέει: γιατί να μην κάτσω εγώ εδώ μέσα να το παίζω υπουργός, πότε θα ξαναγίνω στο κάτω-κάτω. Έτσι, 40 χρόνια κάνανε να μπουν στην εξουσία. Θα ξαναμπούνε ποτέ. Και αυτούς τους ανθρώπους του 40 τους ξερίζωσες, δηλαδή τη φωνή σου, που αντιστάθηκαν. Άρα στην ουσία τι τιμώρησες, το δικό σου όχι, τους ανθρώπους που υπερασπίστηκαν το όχι σου. Άρα ο καθένας αναλογιστεί πραγματικά τις και ευθύνες. Την δική του ευθύνη. Εγώ δεν θα χτυπήσω την πλάτη κανενός, δεν το έκανα ούτε στους ψηφοφόρους μου. Και έτσι μου έλεγε ο πατέρας μου ότι δεν καταλαβαίνω, λέει, πώς είσαι βουλευτής και πώς θα ξαναγίνεις με αυτά που κάνεις, ας πούμε. Γιατί ερχόταν κόσμος και. Χαλαρά όμως. Γιατί θέλουν την ειλικρίνεια. Αλλά πρέπει να τη δεχτεί. Δηλαδή δεν θα είναι διέξοδο. Δεν μπορεί να κλαίμε όταν έρχεται μόνο στο σπίτι και να με παίρνουν και να μου λένε τώρα τι κάνω. Τώρα τι κάνεις, τώρα πούμε. Είναι αργά. Πες, θα τα πούμε, σε λίγο καιρό θα τα πούμε τι κάνεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα. Είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις, αγωνιστικές διαφημίσεις, παρακαλώ. Απολαύστε φανταστική ποιότητα σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Μόνο στα My Market Δευτέρα έως Τετάρτη. Τυρόλο Classic μόνο 5,90 το κιλό. Και Παπαδοπούλου Μπισκότα Digestive 35% φθηνότερα. Ακόμα, όλες οι σερβιέτες ή τα σερβιετάκια Everyday 50% φθηνότερα. Και όλα τα προϊόντα Pantene και όλες οι μηχανές ή τα τζελ ξυρίσματος LED 45% φθηνότερα. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Πιστεύετε κι εσείς ότι το τίμημα για τα αγαπημένα σας ψηλά τακούνια είναι ο πόνος? Ouch.
Δώστε στα ψηλά τα κουνιά την άνεση των αθλητικών σας με την τελευταία καινοτομία από τους ειδικούς του Soul, τους πάτους Gel Active, σε 4 διαφορετικά σχήματα και σχεδόν αόρατη. Νιώστε και δείξτε υπέροχα με τα αγαπημένα σας ψηλά τα κουνιά. Νέοι πάτη Gel Active από το Soul για γυναικεία παπούτσια. Τι απολαμβάνουμε με κλειστά μάτια? Τα γλυκά κουταλιού Παπαγεωργίου. Απόλαυση χωρίς ενοχές που δεν αλλάζουμε ποτέ. Τώρα σε νέες συσκευασίες. Παπαγεωργίου με κλειστά μάτια. Νέα σετ σεντόνια Royals για την άνοιξη και το καλοκαίρι σε υπέρδιπλες διαστάσεις και σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα. Όσοι τα παραγγείλετε σήμερα θα τα αποκτήσετε και τα τρία σετ μαζί από 86 μόνο 48 ευρώ. Εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας ο αριθμός του τηλεφώνου και ακολουθεί η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη. Οι 50 τηλεθεατές που θα τηλεφωνήσουν πρώτοι θα πάρουν και δύο μοναδικά δώρα. Και μία διπλή κουβέρτα Royals σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα και σετ πετσέτες πολυτελείας από 100% βαμβάκι. Οι πιο γρήγοροι κερδίζουν. Μη χάνετε καθόλου χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-2121. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 211-800-2121 και βγείτε διπλά κερδισμένοι. Ευχάριστες εκπλήξεις από τη Royals. Ήρθαν τα νέα υπέρδιπλα σετ σεντόνια σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα και σε πολυτελή συσκευασία. Όσοι τα παραγγείλετε σήμερα θα τα αποκτήσετε και τα τρία σετ μαζί από 86 μόνο 48 ευρώ. Οι γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου άνοιξαν και ακολουθεί η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη. Οι 50 τηλεθεατές που θα τηλεφωνήσουν πρώτοι θα πάρουν και δύο μοναδικά δώρα. Και μία διπλή κουβέρτα Royals σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα και σετ πετσέτες πολυτελείας από 100% βαμβάκι. Οι πιο γρήγοροι κερδίζουν. Μη χάνετε καθόλου χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-800-2121. Μη χάσετε τη σημερινή μας προσφορά. Στα ΑΒ το καλάθι γεμίζει με μοναδικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα προϊόντα Colgate 45% πιο φθηνά. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 50% φθηνότερα. Σερβιέτες Always οικονομικές συσκευασίες 50% πιο φθηνά. Και μπλούζα Polo μόνο 6,45. Η χαρά να κερδίζεις κάθε φορά που ψωνίζεις μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού. Πίσω. Εκεί που το χώμα μυρίζει ακόμα. Εκεί που τα στόματα λένε λίγα και τα μάτια πολλά. Εκεί που το ξύλο πυρώνει το φούρνο. Εκεί που η γεύση είναι αληθινή. Εκεί που όλα ξεκινάνε από το γάλα. Εκεί που το βούτυρο είναι βούτυρο. Βούτυρο Όλυμπος. Φρέσκο βούτυρο. Από το δικό μας φρέσκο γάλα. Γιατί όσο πιο καλό το γάλα, τόσο πιο καλό το βούτυρο. Βούτυρο Όλυμπος. Πίσω στη γεύση. Τις γιορτές τρώμε συχνά όλοι μαζί. Αλλά αυτό για τον Παύλο σημαίνει καούρα και για τον δίδυμο αδερφό του Θωμά δυσπεψία. Μπορούν όμως να βασίζονται στο Gaviscon Double Action. Δράσε μόλις 3 λεπτά και ανακουφίζει για έως και 4 ώρες. Έτσι ο Παύλος και ο Θωμάς μπορούν να γιορτάσουν με τους αγαπημένους τους. Gaviscon Double Action. Διπλή ανακούφιση από καούρα και δυσπεψία. Νέα σετ σεντόνια Royals για την άνοιξη και το καλοκαίρι σε υπέρδιπλες διαστάσεις και σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα. Όσοι τα παραγγείλετε σήμερα θα τα αποκτήσετε και τα τρία σετ μαζί από 86 μόνο 48 ευρώ. Εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας ο αριθμός του τηλεφώνου και ακολουθεί η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη. Οι 50 τηλεθεατές που θα τηλεφωνήσουν πρώτοι θα πάρουν και δύο μοναδικά δώρα. Και μία διπλή κουβέρτα Royals σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα και σετ πετσέτες πολυτελείας από 100% βαμβάκι. Οι πιο γρήγοροι κερδίζουν. Μη χάνετε καθόλου χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-2121. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 211-800-2121 και βγείτε διπλά κερδισμένοι. Ευχάριστες εκπλήξεις από τη Royals. Ήρθαν τα νέα υπέρδιπλα σετ σεντόνια σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα και σε πολυτελή συσκευασία. Όσοι τα παραγγείλετε σήμερα θα τα αποκτήσετε και τα τρία σετ μαζί από 86 μόνο 48 ευρώ. Οι γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου άνοιξαν και ακολουθεί η δεύτερη ευχάριστη έκπληξη. Οι 50 τηλεθεατές που θα τηλεφωνήσουν πρώτοι θα πάρουν και δύο μοναδικά δώρα.
και μια διπλή κουβέρτα Royals σε μοντέρνα φωτεινά χρώματα και σετ πετσέτες πολυτελείας από 100% βαμβάκι. Οι πιο γρήγοροι κερδίζουν. Μη χάνετε καθόλου χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-800-2121. Μη χάσετε τη σημερινή μας προσφορά. Κουβαλάς, τρίβεις, μουλιάζεις, αλλά έχεις το αποτέλεσμα που θες. Τώρα μία μόνο κάψουλα Ariel Pods 3 σε 1 καθαρίζει, αφαιρεί τους λεκέδες και ζωντανεύει τα χρώματα. Ariel Pods 3 σε 1. Μία μόνο κάψουλα αρκεί. Να φυλάσετε πάντα μακριά από παιδιά. Όχι, έχω φρικτό πονόλαιμο. Όταν ο πονόλαιμος γίνεται ανυπόφορος, χρειάζεσαι Στρεπφέν. Κοίτα, έχει πολλαπλή δράση. Ανακουφίζει γρήγορα από τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και διευκολύνει την κατάποση. Στρεπφέν, η πρώτη βοήθεια για τον πονόλαιμο. Και τώρα, νέο Στρεπφέν χωρίς ζάχαρη. Η ίδια πολλαπλή δράση χωρίς ζάχαρη. Από Δευτέρα έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς, Babylino ανοιχτές πάνες όλες οι συσκευασίες 40% φθηνότερα. Elite φρυγανιές σταρένιες και σικάλεως 3+1 δώρο, 1 ευρώ και 9 λεπτά η συσκευασία. Γραβιέρα Κρήτης Pop 7,99 το κιλό. Ελωμάς, η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Όχι τα παιδιά εκεί μέσα που δεν σ' ακούνε. Πολύ ευχαριστώ. Έρχομαι εδώ πριν ξεκινήσετε την εκπομπή να σας βάζω λίγο στο... Σε παρακαλώ. Καλά, με αυτή την εμφάνιση, με αυτό το χαμόγελο και δεν σ' ακούνε. Γι' αυτό μάλλον δεν μ' ακούνε, γιατί μπαίνω μέσα και τους χαμογελάω. Τους λέω ότι εδώ δεν πολύ αυτή. Πείτε στο Ρακεντζή να κάνει 50 push-ups να σας ακούσουμε αυτό το χαμόγελο. Λοιπόν, καλωσορίζω το κορίτσι. Μπορείτε, κυρία Ρακεντζή, σας παρακαλώ να κάνετε 50 push-ups. Με τα μάτια όσο θέλεις. Λοιπόν, το κορίτσι μας το όμορφο, Βασιλική Δημητροπούλου, είναι γυμνάστριά μας στην Ακαδημία των Αστεριών μας. Και είναι σήμερα κοντά μας να κουτσομπολέψουμε τα αστέρια μας, που δεν την ακούνε, το επισημαίνω και θυμώνω πάρα πολύ. Θα τα πούμε στη συνέχεια, για να μην σου πω για αυτό Γιάννη τον τεμπέλιο, αρκεί τεμπέλης. Τι, όχι, δεν θες να μου πεις, όλα, θα μου πεις. Όλα, όλα θα τα έχεις πούμε, δει. Αλλά για να σε καλωσορίσουμε επισήμως, επειδή δεν έχουμε κάτι να σε τρατάρουμε, θα σε τρατάρουμε ένα μούλτι. Έτσι. Είναι η λαμπούρδα μπούρδα της ημέρας. Είχε και Μάρκο χθες. Ναι. Σας έχω εδώ παραλυπόμενο και βεβαίως συνάντησε η κάμερα του φτιάξει καφένα από τον κύριο Κιμούλη. Ο οποίος είδε κάμερα και. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει τώρα. Και σου θα με ρωτήσουν αυτή η περίεργη. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, η Νικολέτα Ράλι έβγαζε τρέιλερ για την εκπομπή της, είχε τον κύριο Τράγκα και να τα τρέιλερ. Και να τα τρέιλερ. Και έμεινε με το τρέιλερ στο χέρι. Τιμημένο μου, καλό μεσημέρι. Νιώθεις την αγωνία στη φωνή μου. Πρόσεξε το λυρισμό, το τρέμουλο. Έρχεται το τέλος του κόσμου. Νέα ημερομηνία, 23 Σεπτεμβρίου. Κι ήθελα να αλλάξω λάστιχα μετά το Πάσχα. Θα το αναβάλω. Ας βγάλω καλοκαίρι και έχει ο Θεός. Οπότε μέχρι τότε γλέντα τη ζωή πέρνα καλά. Γιατί νομίζω ότι έρχεται η στιγμή που θα κρυθούμε, τιμημένο μου. Και μετά από αυτή τη συγκλονιστική είδηση, έλα να σου δείξω ένα ρεκόρ Guinness. Έχουν λαλήσει εκεί στο εξωτερικό με το τέκβοντο. Ο ένας λέει σπάει τούβλα με το κεφάλι του. Κι ούτε ένα καρούμπαλο, τιμημένο μου. Έλα τώρα στα εφτράπελα. Βγήκε η Νικολέτα Ράλι έξαλλη στην εκπομπή της, διότι την έστησε ο κύριος Τράγκα στο link. Από το καθημερινό μας ραντεβού εδώ στο Μακεδονία TV στις 8 παρατέταρτο, ένα ραντεβού το οποίο δεν τίμησε ο σημερινός μας καλεσμένος. Και λυπάμαι πάρα πάρα πολύ που το λέω αυτό, αλλά οφείλω να το πω, όταν εμείς έχουμε πει ήδη στο κοινό από την προηγούμενη εβδομάδα στο τρέλερ της εκπομπής μας, χαμηλώνεις λίγο, Αντρέα μου, ότι θα ήταν σήμερα στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Τράγκας. Και δεν αποφασίζει μάλλον
την ώρα που έχει φτάσει η κάμερα, την ώρα που έχουν φτάσει η τεχνική, να μην είναι στην εκπομπή, γιατί έτσι. Και μάλιστα στην αρχή το διαπραγματεύθηκε και λίγο ότι εγώ, ξέρετε, μπορώ να κάτσω 10 λεπτά, αλλά μετά θα το πετάξω το ακουστικό. Γιατί, κύριε Τράγκα, γιατί. Δεν ήταν σωστό αυτό. Πάμε τώρα να σου δείξω ένα σπαρταριστό απόσπασμα από Ελληνοφρένεια. Πώς κρασάρει η presenter στην τηλεόραση της Βουλής. Όπως είπα, η πρώτη είναι. Όπως είπα, η πρώτη συνεργασία ξεκίνησε με την έκθεση. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, δυστυχώς, θα πρέπει να διακόψουμε τη ζωντανή μετάδοση των εγγενείων της έκθεσης «Μικρές Οδύσσες» από το λεγόμενο περιστήλιο της Βουλής των Ελλήνων. Τιμημένο μου, σου έχω πλούσιο παρασκήνιο από Mad Walk. Μισό λεπτό όμως, διότι συνάντησε χθες η κάμερα της εκπομπής «Φτιάξε καφέ να στα πω» τον Γιώργο Κιμούλη στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf?» Ο ίδιος είδε την κάμερα και πετάρισε το μάτι, τιμημένο μου. Ούτε μία δήλωση. Το μαναφούκι είχε συνέχεια, διότι παράσταση πλάνο δεν τραβήξαμε, δεν μας άφησαν να μπούμε μέσα. Και τώρα, τιμημένο μου, έλα να πάρεις μία γεύση από το Mad Walk και όλα όσα έγιναν στην χθεσινή βραδιά. Υπέρλαμπρε, λέει, πέρασαν. Αισθήματα τόσο δυνατά, δεν υπάρχει λογική σε αυτό που νιώθουμε. Και δηλώσεις, τιμημένο μου. Ποιο από τα μαλλιά που έχεις αλλάξει είναι αυτό που δεν σ' άρεσε τόσο πολύ και έλεγες δεν θα το ξανακάνω? Γιατί σε έχουμε δει να έχεις αλλάξει αρκετές φορές το look σου. Κοίταξε, ό,τι έχω κάνει μου άρεσε και το στήριζα πάντα. Απλά, αν με ρωτάς ποιο μου αρέσει πιο πολύ, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το μαλλί. Τώρα και θέλω να το κρατήσω λίγο. Λάκι, σήμερα με τα κούνια. Ναι, γιατί με συνοδεύει ψηλός άνθρωπος, οπότε έπρεπε να είμαι στο ύψος μου κι εγώ. Πού είναι ο άνθρωπος αυτός που συνοδεύει? Μ' άφησε και έφυγε. Πώς είναι η σχέση αυτός ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος που έχω σχέση, ναι, που δεν ξέρουμε αν είναι άντρας, γυναίκα, παιδί, σκύλο, σκύλα ή άλογο. Λέμε άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι στο εξωτερικό. Έχεις έρθει μόνη σου, δεν συνοδεύεσαι σήμερα? Από το σύζυγο. Τι, εντάξει. Είμαστε καλά. Αυτό είναι αγάπη μου και δεν μπορώ να περιμένω για τις μέλισσες. Στο τέλος νομίζω θα είναι top. Να σου πω, υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα που λέγανε ότι μπορεί να υπάρχει μια κρίση μεταξύ σας, ότι δεν είναι. Είναι rumors. Είμαστε καλά, τον αγαπάω. Έχουμε αποδεχτεί ότι είναι η κυρία σου. Ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η πρόταση έχει γίνει, έχει αλλάξει κάτι ή όχι? Τι εννοείς? Αρχικά μου, βρε παιδάκι μου, κι εσύ. Όλα καλά. Δεν το περίμενα, μα το φοβόμουν. Και με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τ' άλλα, σε αφήνω με νέο τραγούδι της Ήβης Αδάμου. Πρόσεξε το στίχο. Εύχεται, λέει, στον αγαπημένο της να περάσει μαύρα. Ό,τι μου δίνεις να παίρνεις, λήψη να σέρνεις, να μην πλησιάσεις ποτέ τελικό. Μέχρι αύριο στις 12 παρατέταρτο, μη χαθούμε, να κρατάμε επαφή. Αλόχα. Θέλω να διαμαρτυρηθώ. Σου αφιερώνω το τραγούδι της Αδαμοπούλου. Όχι, δεν μου αρέσει. Εντάξει, εσύ πάει το επώνυμο αυτό. Λοιπόν, θέλω να διαμαρτυρηθώ και να πω ότι ο Λάκης Γαβαλάς είναι η πρώτη φορά που δεν προκάλεσε με την εμφάνισή του και του πήρε τη θέση άλλος. Με αυτό το πράγμα που φοράγε. Και όμως υπάρχει άλλος που πήρε τη θέση του Λάκη. Δεν θα πω το όνομα. Ψάξτε, βρείτε μόνοι σας. Το Σόμερ λες? Όχι. Ποιο λες, καθόλου? Δεν τον είδα. Με το άλλο, η κοπέλα με το σύνολο το μαύρο, εν τέλει ποια είναι? Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις καλεσμένη εδώ πέρα, δεν σε αφορά καθόλου. Ναι, συγγνώμη, αλλά έμεινα εκεί. Ξέρετε, θα μας φορέσει, αλλά είναι πάρα πολύ ερωτευμένο το τελευταίο διάστημα. Γιατί συνήθως ασχολείται πάρα πολύ με τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν μέσα. Όταν είναι πολύ. Βρίσκεται σε μια πολύ ωραία κατάσταση. Ακριβώς. Το μόνο που του λείπει είναι καλή γυμναστική. Θα μας δώσει κάποιες ασκήσεις μετά, να τις κάνουμε. Ναι, με τα μάτια. Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας τώρα και στο Star Academy. Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είναι ζωντανά. Εδώ βλέπετε τις προσπάθειες, λοιπόν, της Βασιλικής να τους βάλει σε μια τάξη. Ναι.
στην πισίνα. Πέρασαμε λίγο την πρώτη εβδομάδα προσαρμογής των παιδιών, οπότε τους αφήσαμε λίγο πιο ελεύθερους. Τρώγαν τον αγλαίο, ρε, η αλήθεια είναι. Το πάνε, θα φύγουμε βουβάλια. Το παρατηρούσα και χθες κάναμε τη συζήτηση αυτή που κάποιοι μπαίνουν σε σειρά πια. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, μέσω της γυμναστικής δεν πρέπει και λίγο να τους αφήνουμε τους ανθρώπους να χαλαρώνουν και να διασκεδάζουν. Δηλαδή, μην είναι όλα αυστηρά πλαίσια, λίγο κάπου να ξεδίνουν, να εκτονώνονται. Εντάξει, έχουν το χορευτικό τους μετά να ξεδώσουν. Καλά, δεν χορεύσαν και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι και το χορευτικό στις πρόβες. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν αγαπούν την κίνηση που είναι βασιλική. Ναι. Οπότε πρέπει λίγο να μπούμε όχι με αυστηρότητα, να τους αγκαλιάσουμε λίγο στην αρχή. Πιο ήπια και μετά να έρθει. Συγγνώμη. Σε βάθος χρόνου πότε το βλέπεις να συμβαίνει αυτό. Και από τον Ιούνιο. Όχι, όχι. Έχουν τουμπανιάσει από το πολύ φαγητό. Έχουνε, πραγματικά ήταν η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής και μπήκαμε πιο δυναμικά αυτή την εβδομάδα. Ωραία, τέλειο. Οπότε είναι στιγμιότυπα που θα παρακολουθήσουμε από σήμερα. Ναι, έτσι? Ναι, ναι, από σήμερα. Το αυστηρό πρόγραμμα της γυμναστικής. Από σήμερα, γιατί ήταν χθες Δευτέρα. Ναι, ναι. Συγγνώμη, σας το έχουν πει ότι μοιάζετε με την Κέλλη Κελικίδου. Πολύ. Μοιάζει τρομερά, ναι. Και έλεγα, σπάω το κεφάλι μου. Δεν είναι προκλητικό. Όχι, όχι. Τι είναι προκλητικό. Έχει και μια διαφορά ηλικία γι' αυτό. Η κοπέλα είναι μικρή. Φαντασιακά και η Κέλλη είναι πολύ ωραία. Γιατί και η Κέλλη μεγάλη είναι, βρέ. Καλά, το έχει πατήσει. Δεν τρέπεσαι. Πιο μικρή, ειδικά όμως το λέω. Ναι, γιατί μοιάζει λίγο το. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε πει και ο άντρα τη, ο Νίκος Κουρκούλης. Κάποια στιγμή που τον είχα συναντήσει, μου μοιάζει με τη γυναίκα. Να σου πω, ο Γιάννης είναι ο πιο φυγόπονος ή υπάρχουν κι άλλοι. Είναι, το έχεις καταλάβει πολύ καλά. Τον Μπελάκο. Το έχετε, δεν ξέρω, μπορώ να μιλάω στον Νικό. Στον Νικό, καλά. Εννοείται, τι, μια οικογένεια. Εσείς οικογένειες είμαστε. Είναι φυγόπονος και αυτή ήταν η συζήτησή μου. Και αυτό ήταν αυτό που επισήμανα και εγώ στην ψηφοφορία των καθηγητών, ότι είναι λίγο, το έχει δει λίγο πιο χαβαλετζίδικα το θέμα, ότι εντάξει, μωρέ, θα κάνουμε το τραγούδι, αλλά και όλα τα υπόλοιπα. Μία μικρή παρένθεση. Δηλαδή, παίζει ρόλο το τι θα πείτε εσείς. Ψηφίζετε κανονικά, έχετε ψήφο, και άμα δηλαδή, δεν πάει καλά, μπορεί να έχουν πρόβλημα. Αυτό έχω εξηγήσει από την αρχή, ότι το μάθημα της γυμναστικής είναι στα υποχρεωτικά μαθήματα της Ακαδημίας. Δεν είναι κάτι το οποίο όποιος θέλει το παρακολουθεί, όποιος θέλει δεν το παρακολουθεί. Και μετράει. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν ψώνια με το τραγούδι. Ξεκινάμε αυτό. Έτσι και το βλέπεις από την ώρα που θα ξυπνήσουν μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούν. Είναι με ένα τραγούδι ή με ένα σάντουιτς στο στόμα. Είναι αυτά τα δύο. Έτσι, είναι, οι αδυναμίες τους είναι αυτά. Λέμε, τους πάρεις το τραγούδι και το σάντουιτς. Σκοτώνουν γι' αυτό. Ναι, αλλά star δεν γίνει σαν αυτό. Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Θα πρέπει να ξέρουν αυτά τα παιδιά ότι για να είσαι star σημαίνει πειθαρχία, σημαίνει διατροφή, γυμναστική. Εγώ γιατί δεν πήγα στο τραγούδι. Αυτό. Στο χριστιανί μου. Και έλεγα εγώ μαγιατί. Ήσουν πειθαρχή. Λείπαν όλα αυτά ή ένα από αυτά. Να σου πω κάτι άλλο. Μπορεί μια κοπέλα να θέλει να κάνει την καριέρα της Αντέλ. Τι, δηλαδή. Συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι μέσα αυτό. Και ξέρεις τι άλλο μου έχει κάνει εντύπωση, Βασιλική μου, και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου αυτό. Δεν είναι μόνο ότι δεν πειθαρχούν στο δικό σου το μάθημα. Γενικά, φοβάμαι ότι είναι παιδιά περισσότερα που έχουν άποψη, δεν θέλουν να μάθουν. Πολύ σωστά. Είναι δύο θέματα τα οποία κάνουν πολύ συχνά οι μαθητές όταν ξεκινάνε κάτι και πόσο μάλλον όταν έχουν μία άποψη για το τραγούδι, γιατί το αγαπούν πολύ, κάποιοι έχουν εργαστεί επαγγελματικά. Οπότε εκεί.